Είμαστε έτοιμοι για το call. Καλά στο βίντεο, εντάξει, πολύ καλά. Παρόλο που αυτό είναι. Τι παθαίνει ένα τηλέφωνο από αυτό. Τελευταία φορά τον παίρνω, λέει και βγάλε άκρη μόνο σου. Έλα, δεν κάνει. Να σου πω, ρε φίλο, δικό σου τι. Είχαμε 12 ώρες ραντεβού και δεν το βρίσκαμε τίποτα. Ναι, μας έστησε. Και μπήκε και έγραψε και στο post χθες ότι δεν ξέρω αν θα έρθω και τώρα τον παίρνω τηλέφωνο, μου λέει είμαι σε δουλειά, δεν μπορώ. Του λέω, μα έχουμε ραντεβού ρε εσύ. Δεν απαντά, ναι, μετά δεν απαντά. Δηλαδή τον βρήκα λίγο 11.30, αλλά τι παθαίνει ρε μαλάκα με τα τηλέφωνα, πραγματικά. Μαραλάρα, πάρ' τον ασύρα, Τσοτέλης, πάρ' τον ασύρα τηλέφωνο. Εντάξει, ρε, άμα θες πάρτε με ένα τηλέφωνο τώρα. Ε, τώρα, και... τώρα όμως. Σταβέρα. Ρε, τον παίρνουμε την ηθική στο πρώτο τελευταίο μάτι του Βουλή. Λοιπόν, το βράδυ θα είμαστε μαζί μετά το τέτοιο. Στον Βίνο και βγάλε άκρη μόνο σου. Δεν μπορώ να το κοίτα, το αδειάζω από στοιχείο μου. Αφού λες ότι μόνο όταν είσαι σε αποστολή όμως το χαμηλώνεις. Μετά σε βρίσκω. Κατευθείαν πήρε όντως. Αδερφός. Παρακαλώ. Ναι, σήκω στο τηλέφωνο. Δεν το πιστεύω. Ποιος είναι? Εμάς, έτσι κατ' Ποιος είναι, ρε? Του Καστάν, είναι μια δυο σήμερα, πίσω. Έλα, ρε, εσύ είσαι. Καστάν! Ούτε τον αριθμό μου έχεις, μαλάκα. Θα σου πω. Ρε, μαλάκα, εσύ είσαι. Σιώπ! Να σου πω κάτι, χωρίς πλάκα τώρα. Σιώπ, εσύ είσαι. Μην αφήσω, παιδί μου, εγώ. Τι θες μαλάκα τώρα, με κοιμάμαι. Τι κοιμάσαι από την καταδίκη μου ρε, μα τα παιδιά σε περιμένουν ρε. Sorry ρε φίλε, γιατί ήμουν άρρωστη λίγο. Τι άρρωστη είσαι μάλα, τα παιδιά τώρα είπες μάλακα περίπου μια ώρα ρε μάλακα. Τι κεφάλος την κουλή. Ρε με έχεις φάει, μου έχεις φάει την ψυχή μου, την ψυχή μου έχεις φάει. Πού είσαι, σε παίρνω FaceTime τώρα. Αν δεν βρεθούμε σε μία ώρα. Σε παίρνω FaceTime, ούτε FaceTime δεν έχεις. Δεν υπάρχει WiFi εκεί πέρα. Δεν υπάρχει τίποτα μαλάκα. Δεν έχει ανακαλυφθεί ούτε το 3G αγόρι μου εκεί πέρα και θέλω να μιλάω στο τηλέφωνο. 1G έχουμε εδώ πέρα. Μωρή κάσο, δεν έχεις WhatsApp. Ρε μαλάκα, έχω τώρα έχω την μικρή κοιμάται πίσω εμείς στα μάξι πάω από σου. Θα μου πεις εμένα για τυχερό που έχω κάνει και θητεία στο τυχερό. Στην Προβατώνα είσαι κανένα που δεν πιστεύω. Αγόρι μου, εσύ, αγόρι μου, όταν εγώ ήρθα στον Προβατώνα, είσαι ακόμα δεν έχεις γεννηθεί. Τι, πόσο είσαι, 40 φεύγα. Σκάσε. Σου κάνουμε πλάκα, ε! Έλα! Το Αλέξανδρο δεν ήταν, το Αλέξανδρο. Καλά. Να σου πω κάτι. Άξε με λίγο. Εδώ πληρώνω όλα. Σου είπα θα σε βάλω μέσα στο κλίμα. Θα σε βάλω. Θα σε βάλω, ρε παιχαρά. Δεν ξέρω αν κάνει να πούνε αυτά εδώ πέρα στο βίντεο. Λοιπόν. Ήτανε πέναλτι, κύριε Αλέξανδρε, η φάση του Αντρέ με τον Χουάνκαρ. Όπα, ναι. Χουάνκαρ δεν ήταν. Όπα, δεν όχι, έχω... δεν θυμάμαι, ο Κατσίνοβιτς. Ο Κατσίνοβιτς, λοιπόν, ήτανε πέναλτι η φάση του Αντρέ με τον Κατσίνοβιτς. ήταν μπροστά σου. Φάση. Παιδιά, δεν παίξαμε παιχνίδι καταρχήν, δεν έγινε μάτσα. Τέλος πάντων. Και πρέπει να αρχίσει αυτό. Ναι, κρίμα, γιατί παρακαλάμε τόσα χρόνια τα τελευταία δύο χρόνια που δεν έχουμε κόσμο στα γήπεδα. Αλλά λέμε να έρθουμε να έχουμε λίγο κόσμο στο γήπεδο. Ελάτε. Φέρνουμε τον κόσμο στο γήπεδο και το διώχνουμε με αυτόν τον τρόπο ξανά. Τι να μιλήσω για το πέναλτι. Ό,τι και να είναι. Πέσω είναι πέναλτι. Πέσω τι είναι. Τι σημασία έχει. Τι σημασία έχει. Έγινε. Έχεις ακόμα 60 λεπτά. Πάμε να κερδίσουμε. Έναν δεν χάνουμε. Αντίδραση δεν είχαμε. Αυτό. Εντάξει, είχε ευκαιρία στο δεύτερο μέχρι να πάω. Αλλά δεν μπήκανε. Να σου πω στο τέλος που ζητάει πέναλτι στο Μητρίτσα. Έχει ναι. Ανέβει. Ναι. Έχεις ανέβει. Τα λέγαμε πριν. Ναι, ναι, ναι. Πόσες φορές έχω ανέβει. Ναι. Τόσες φορές νομίζω δεν έχει ανέβει center back. Θεωρείς τον εαυτό σου, με ειλικρίνεια, θεωρείς τον εαυτό σου τον κορυφαίο
ή τέλος πάντων έναν εκ των κορυφαίων τερματοφυλάκων στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Α, αυτό το έκανα. Εγώ θα το πω. Ο κόσμος. Τα στατιστικά τα λένε πάντως. Το λένε πάντως. Άμα τα λένε τα στατιστικά. Γιατί να πάω εγώ κόντρα στα στατιστικά. Αυτή η τριάδα μπορεί να την πει κανείς και πεντάδα, αν βάλουμε και τα πλάγια μπακ. Αλλά αυτή η τριάδα, ας πούμε, με αποδεδειγμένα το καλύτερο δίδυμο στο όπερ στην ιστορία. Περίμενε. Για πες. Αποδεδειγμένα λοιπόν το καλύτερο δίδυμο στο όπερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ, Βαρέλα, Κρέσπο. Αυτή η τριάδα μαζί σου ήταν ο βράχος της επιτυχίας. Δηλαδή το βασικότερο συστατικό, το θεμέλιο. Ναι. Τρομερό. Είναι πολύ ωραίο. Όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει. Ωραία. Γιατί δεν το. Παιδιά, αυτό, ό,τι ναι. και να κάνεις, ναι. αν δεν έχεις την κάλυψη από τους συμπαίχτες σου, είναι ομαδικό άθλημα. Mm. Φαίνεσαι σαν τρελός. Εάν δεν έχεις την απαιτούμενη βοήθεια από τους συμπαίχτες σου, δεν κάνεις τίποτα. Είχατε... Αν και είναι ατομική θέση η θέση του τερματοφύλακα, ναι. θέλει μεγάλη βοήθεια από τους υπόλοιπους. Είχατε λέξει κλειδιά, κάτι ρε παιδί μου που καταλαβαίνωσαν χωρίς να πείτε τίποτα. Ναι, δηλαδή... με τα μάτια πλέον, ναι, ειδικά με Κρέσπο, με ναι. Φερνάντο, με Αντρέ. Με Μάτος τον Δεν, όχι. Με κοίταγε και έλεγα, κατάλαβα, φύγε. Ή έλα. Ναι. Πλέον υπήρχε αυτή η χημεία, η σχέση που είχαμε τόσα παιχνίδια μαζί. Με Φερνάντο μπορεί να έχω και 150 μάτς. Ναι, πολλά μάτς. Ναι. Πάρα πολλά μάτς. Και τώρα παρένθεση, φανταστείτε πόσο δύσκολο θα είναι για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή πλέον. Που φεύγουν αυτοί οι τρεις, έτσι. Φεύγουν την ίδια στιγμή, δηλαδή πόσο δύσκολο είναι αυτή η μετάβαση και πόσο χρόνο χρειάζεται, έτσι. Εντάξει, ναι, χρειάζεται όμως. Αλλάζει όλη η άμυνα. Παιδιά, ναι. Πρέπει να έρχεται η στιγμή που πρέπει να αλλάξει μια ομάδα. Είναι εντάξει, μεγάλο ναι. κιόλας, Αλέξη. Θα να παίξουν και πιο μικρή. Ναι. Τι κάνουμε. Παιδιά, κάνουμε πίσω, δηλαδή. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω quiz για τον Αλέξανδρο. Ναι. Παιδιά, υπάρχουν ερωτήσεις. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Θα φύγουμε εμείς από την κάμερα και θα πήγα και βλέπω τα σχόλια χθες. Μόνο Instagram έβλεπες, γιατί το έχουμε ανεβάσει και community YouTube και Facebook. Ναι. Λοιπόν, quiz. Δεν έχω κάτι άλλο. Α, Facebook κάτι, δεν ούτε καν μπαίνω. Δεν τις είδες όλες τις ερωτήσεις από χθες. Δεν τις είδα όλες, είδα... 300.000 σχόλια έχει. Ναι. Έχει πολλά. Έχεις μνήμη. Από τις ιστορίες νομίζω ότι έχει. Θυμάμαι αυτά που θέλω να θυμάμαι. Ωραία. Μια χαρά. Έχεις το ρεκόρ... Αντρικό στοιχείο νομίζω, Έχεις το ρεκόρ για τα περισσότερα διαδοχικά λεπτά χωρίς να δεχτείς γκολ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Πόσα είναι αυτά τα λεπτά? 1001 λεπτά. 1008 είναι στο δίνω. Έπαιξες 178 μάτς με τον ΠΑΟΚ σε όλες τις οργανώσεις. 178 λέει εδώ, τέλος πάντων. Ναι, γιατί φέτος δείχνει ότι έχω πάρει 54 μάτς ενώ έχω 55. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει, δεν το θυμάμαι ποτέ, αλλά με διορθώνει σε βασικά πες να έχει μπει πριν το βίντεο πρέπει δεν να έχει να δεν έχει γίνει αναβάθμιση αυτό. Α, μπορεί. Το έχει ψάξει λίγο. Λίγο, λίγο. Παιδιά, ξέρεις τι είναι να έχεις κάνει 55 μάτσα, ξέρεις ότι παίξεις 55 μάτσα. Αυτά ξέρεις γιατί κάθε τρεις μέρες έπαιζες και να βλέπεις 54. Λες κάτι λάθος έχετε κάνει εσείς, παιδιά. Δεν γίνεται να είμαι εγώ χαζός. Σε πόσα από αυτά τα μάτσα δεν έχεις δεχτεί γκολ? Φετός. Όχι, όχι. Όλα. Τα 179. 75. Τι. Ακριβώς 75. Όχι, ρε, δεν θυμάμαι εγώ. Ναι, εντάξει. Είναι αυτά που τον βολεύουνε, περίμενε. Κόντρα σε. Περίμενε. Είναι το βιογραφικό σου αυτό. Σωστό. Ειδικά αυτή τη στιγμή που ψάχνω καινούριο σύλλογο, πρέπει να δείξω βιογραφικό. Είναι, να μην ξέρω, να με ρωτήσω, να μην ξέρω. Κάτσε, ρε παιδιά. Κόντρα σε ποια ομάδα. Μόνος μου πάω. Περίμενε. Κάναμε τόσο κόπο να τα δημιουργήσουμε. Κόντρα σε ποια ομάδα έχεις μόλις 3 ήττες σε 19 μάτς. Με τον ΠΑΟΚ ή γενικά. Γενικά. 3 ήττες. Στην καριέρα σου. Με τον Ολυμπιακό. Όχι. Με την ΑΕΚ. Ναι. Εντάξει, με τη δεύτερη. 10 νίκες, 6 ισοπαλίες, 3 ήττες. Ποιο είναι το ρεκόρ σου κόντρα στον Ολυμπιακό? Είναι. Πολλά και ισοπαλίες και νίκες. Όλα. Α, πού να ξέρω. Δεν το ξέρεις αυτό. Εντάξει, δύσκολο. Είναι αρνητικό ρεκόρ. Δηλαδή, θετικό. Οι ήττες είναι περισσότερες από τις νίκες. Θετικό νομίζω. Α, και το χάσαμε φέτος, έγινε λίγο αναμφιβάλλον. Και με Γιάννα μέσα όλα. Αρνητικό, ναι. Αρνητικό, ωραία. 6-5-9 είναι όντως αρνητικό. Έχεις δεχτεί 31 γκολ από τον Ολυμπιακό, τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο. Ναι. Ποιο είναι το ρεκόρ? Σκέψω ότι ήμουνα στον Παθραγικό. Ναι, προφανώς. Και παίζα μόνος. Όπως είναι ο Κατσουράνης που λέει. Ναι, χωρίς πλάκα τώρα. Κάτσε, μισό λεπτό τώρα γιατί θα παρεξηγηθούμε εδώ μέσα. Με τον Παθραγικό κάνει ο Ολυμπιακός ρεκόρ τελικών προσπαθειών. 32 τελικές. Και έχω καμιά 25 αποκρούσεις. Κάτσε εσύ, να θεωρήσω ότι έχω φάει 5 γκολ, βέβαια, έτσι. και τα τρία τα έβγαλα... Θα μπορούσα να φας 11, ας πούμε.
Δεν ξέρω τι θα γινότανε. Ναι. Και φαντάζομαι ότι μετά από αυτό το μάτσο ξαναπέζω. Ναι. Ναι, τέλος πάντων. Άλλη ερώτηση. Ποιο είναι το ρεκόρ σου κόντρα στον Άρη? Ως πάω και γενικά, αλλά και ως. Ιδέα δεν έχω. 4-4-4. Ω, μόνο 4 κόντρα. 4-4-4. Ισορροπία, μάλιστα. Κόντρα σε ποια ομάδα έχει κρατήσει ανέπαφη αιστεία στα 11 από τα 18 μάτς? Δηλαδή δεν έφαγες γκολ μόνο στα 7 από τα 18. Κοίτα, επειδή λογικά είναι μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλη ομάδα. Ναι, μεγάλη γιατί με βάζαν συνήθως σε ντέρμπι. Σε παράπονο το ακούω αυτό. Ναι. Όχι σε παράπονο. Το είπε πριν. Μπορεί να είναι και τιμητικό, έτσι. Μπορεί, ναι. Εμπιστοσύνη. Πάμε να δω. 14-4 το ρεκόρ αυτό. Και δύο τώρα είναι πολύ. Εδώ τώρα. Περιμένω να φτιαχτώ. Ναι. Δύο απευθείας αποβολές. Παναθηναϊκό, Βέρεια. Παιδιά. Ρε, να σου πω κάτι. Παίζει να είναι από τους μόνους που έχει απαντήσει σε όλα. Σε όλα, ναι. Με πας Γιάννενα στη λεωφόρο κοντά στον Παναθηναϊκό. Τι κάνεις εκεί? Έφταιγες. Ξέρετε τι έγινε εκεί πέρα. Βγαίνω, είμαι στη γραμμή, μαζεύω την μπάλα και τη μαζεύω στη γραμμή την μπάλα. Και πέφτω μέσα, κάνα μέτρο, ένα μισή μέτρο. Να. Είσαι σίγουρος? Αν δεις το βίντεο. Να μην δείχνει ότι είσαι έξω. Παιδιά, δεν το δίνεις πουθενά. Αν δεις οι τερματοφύλακες που αφήνουν την μπάλα και κάνουν βολέ, θα πεις ότι. Σωστό. Σε κάθε. Ναι. Δηλαδή, σε κάθε πέντε λεπτά θα δίνεις κόκκινη κάρτα στην τερματοφύλακα. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Υπερβολικό. Υπερβολικό. Δεν το κάνεις. Και η δεύτερη. Η πρώτη, μάλλον κόκκινη, είναι με τη Βέρεια πρώτο μου μάτς στη Super League. Στο πέντε. Στο 5 ναι. Γίνεται κόντρα, κάθετη, τέτ α τέτ. Και επειδή είμαι εγωιστής, προτιμώ να φάω κόκκινη κάρτα να μην φάμε γκολ παρά να το φάμε ή να γίνει πέναλτι ή γίνει κάτι άλλο. Και η λεπτομέρεια. Κάνει διαφορά. Μπαίνει ο Αθανασιάδης και βγάζει το πέναλτι. Μπαίνει ο Αθανασιάδης και βγάζει το πέναλτι. Ναι. Είμαι χαρούμενος και στεναχωρημένος. Δηλαδή χαρούμενος γιατί δεν χάσαμε. Πηγαίναμε, είχαμε στόχο να κρατηθούμε. 0-0. Και στεναχωρημένος γιατί φάμε κόκκινη κάρτα. Τελευταίο, πόσα πέναλτι έχεις βγάλει στην καριέρα σου? 6. 5. Πόσο? 5. Εντάξει. Τα θυμάσαι? Πάνω κάτω είναι όλα. Όχι. Σπαρτάκ. Ναι. Μίτιλαντ. Όχι. Μίτιλαντ. Δεν πιάνεται. Είναι στη διαδικασία το πέναλτι. Το πέναλτι αυτό. Δεν το έχω. Α, δεν το. Γι' αυτό είπα 6. Α, σε γκλέντισε. Σε 90 λεπτό, ρε παιδιά. Όχι. Ναι, αλλά πάλι σωστά το είπε. Εντάξει, οκ. Με Άρη. Με Άρη, ναι. Άγιαξ. Α, με Άγιαξ. Άγιαξ. Και ένα ακόμα, είναι ψαγμενιά είναι το τελευταίο. Δηλαδή τα δύο είναι ψαγμενιά, δηλαδή μπορεί να τα θυμάσαι. Παλιά είναι αυτά. Όχι, το ένα είναι πολύ πολύ πρόσφατο. Με ΠΑΟΚ. Με Αστέρα Τρίπολη στην Τούμπα. Βγάζει ένα πέναλτι. Εγώ ήμουνα. Εγώ παίζα. Εσύ σου, ναι. Και ένα με τον Παθρακικό κόντρα σε Χανιά μου βγάζει ότι έχει βγάλει. Α, ναι. Ναι. Πόσο πόνεσε η κλωτσιά του Μπαράλε? Καθόλου. Καθόλου τι εννοώ, έτσι. Ναι. Γουστάρω παίχτες που έρχονται με δύναμη. Γι' αυτό φέτος ο παίχτης που απόλαυσα να παίζω μαζί του ήταν ο Άμραμπατ. Έλα ρε. Απόλαυσα. Ναι. Είναι απόλαυση να παίζει με τέτοιους παίχτες. Ναι. Να είσαι τέτοιος αντιπάλους, σε κάθε φάση να έρχεται να σου δίνει το χέρι, να μπαίνει δυνατά στην επόμενη φάση, να σου λέει το γουστάρω, ναι. Στην επόμενη φάση θα ξανάρθω δυνατά, να έχεις τέτοιο παιχνίδι και να υπάρχει αυτή η κόντρα. Ναι. Ωραίος, πολύ ωραίος. Έχεις τσακωθεί ποτέ με κάποιον παίκτη μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να το κρατήσεις μετά, δηλαδή να είσαι τρελαμένος, να έρθει να σου ζητάει αυτό συγγνώμη ή να μην το σηκώσει. Δηλαδή να έχει πει κάτι που. Εντάξει, μετά από 2-3 μέρες μπορεί να σου φύγει, αλλά τότε ήσουν να. Δεν θυμάμαι κάτι, όχι. Γενικά είσαι ήρεμος. Παρότι είσαι συγκεντρωμένος, ρε παιδί μου, και πολύ θέλεις μόνο επειδή την νίκη. Επειδή είμαι τόσο συγκεντρωμένος στο τι πρέπει να κάνω καλά εγώ, δεν ασχολούμαι κανέναν άλλον. Μπορεί να με έχουν βρει, ξέρω εγώ. Ή ο κόσμος. Δεν ασχολούμαι κανέναν. Ωραία. Θέλω να είμαι καλά εγώ. Να κάνω τώρα το μαλάκα πάλι εγώ. Ναι. Στο Παγκρίτιο μια χαρά ασχολήθηκες με τον κόσμο. Στο Παγκρίτιο, στο Γιατί Κουλέ. Α, στο Γιατί Κουλέ. Η φάση αυτή, γιατί ασχολήθηκα με τον κόσμο και δεν ασχολήθηκα συγκεκριμένα, γενικά με τον κόσμο, συγκεκριμένα ασχολήθηκα με την κερκίδα από πίσω. είναι ο Αντρέ και πάει να κάνει αράουτ. Ξέρετε ότι είναι πολύ κοντά η κερκίδα με το. Ναι. Και βλέπω τον Αντρέ. Να έχει ασπρίσει το μαλλί του. Α, έφαγε καφέ. Απ' τη Ροχάλες. Α, Ροχάλες. Απ' τη Ροχάλες, παιδιά, απ' τη Ροχάλες. Και όχι τίποτα άλλο, να έχω και τους άλλους πίσω να φωνάζουν, καλά τον έκανε, αυτό. Ναι. Και είναι ξεκάθαρα στον γκολ που βάζουμε. Γυρνάω πίσω και λέω, καλά σας γκάσα. Τι ποιος είναι. Καλά σας γκάσα, δηλαδή. Μα έτσι έγινε κιόλας.
Φάλαμε τον κούπι. Καλό τσι. Ναι, δεν το μετάνιωσες ότι μπήκες στη δικασία αυτή να απαντήσεις και να μιλήσεις άσχημα. Μετανιώνω μόνο όταν κάνω κάτι λάθος. Μετανιώνω αν βλέπει κάποιο παιδί, π.χ. που είσαι πρότυπο έτσι, και δεν έχει καμία ανάμειξη σε αυτό. Και... Yeah. Αλλά είναι ένα παιχνίδι, ρε παιδιά, και αυτό. Yeah. Είναι show, δηλαδή yeah. το ζω κανονικά. Και με τα καλά του και με τα άσχημά του. Και έξω φίλοι με όλους. Άρα μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι θα πας στον Όφι. Σίγουρα. Καλά, εντάξει, τώρα έχουν γίνει χειρότερα. Ναι. Μετά από αυτή τη συνέντευξη, εννοώ. Εντάξει. Λοιπόν, όχι, εσύ. Μετά ξυστήθηκε και κάποιοι οργανωμένοι του Όφι. Μετά το. Και έβγαλε μου φωτογραφία. Μου λέει: εγώ είμαι οργανωμένο του Όφι. Γιατί ρε, παιδάκι μου, γύρισε στην κερκίδα. Ναι. Εσύ στην ομάδα σου. Εγώ στην ομάδα μου. Ναι, οκ. Είμαστε και οι δύο σα προμαύρα και αυτά. Ναι, θα υποστηριχθούμε ή θα μιλήσουμε μετά το μάτς. Αλλά μέσα στο μάτς είμαστε αντίπαλοι. Εσύ στην ομάδα σου, εγώ στην ομάδα μου. Οποιαδήποτε ομάδα είμαι. Εκείνη τη στιγμή ήμουν στον ΠΑΟΚ. Αύριο μπορεί να είμαι σε κάποια άλλη ομάδα. Την ομάδα μου δεν θα την πειράζει κανείς. Σωστός. Αλλά μας είπες πριν, off the record, αν θες μπορούμε να το πούμε και τώρα, ότι μια από τις. Δηλαδή στον Άρη δεν θα πήγαινες, μας το είπες αυτό, αλλά δεν θα πήγαινες ούτε στην ΑΕΚ. Και αυτό για το παιχνίδι που έγινε το 18, έτσι. Ναι, ναι, σας είπα ότι στην ΑΕΚ, μόλις είχα πάει στον ΠΑΟΚ, επειδή δεν ήξερα πολύ από Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη είχα έρθει πολύ λίγες φορές, μια φορά νομίζω. Με προβλημάτιζε το γεγονός ότι. Υπάρχει αντιπαλότητα. Ναι, γιατί λέω. Γιατί έχουμε τις ίδιες ρίζες. Ένας απλά ανέβηκε Θεσσαλονίκη, άλλος απλά πήγε στην Αθήνα. Λέω, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κόντρα γι' αυτά. Ενώ πρέπει να ήμασταν αγαπημένοι. Να υπάρχει αυτή η κόντρα μέσα ναι. στο γήπεδο, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι που έγινε. Το μάτς στην Τούμπα αυτό και αναθεώρησε. Ναι. Μετά από εκεί νομίζω ότι απέκτησα κι εγώ αυτή τη. Δεν θα πήγαινε ποτέ στην ΑΕΚ. Όχι, όχι. Ναι. Άρα συμφωνείς με όλο αυτό το σκεπτικό και αυτά που έχει πει και ο Αντρέ, ότι... Δεν μπορείς να το ξεχάσεις, παιδιά, δεν γίνεται, όχι. Ούτε μπαίνω καν στη διαδικασία, ούτε θέλω να λύσω, ούτε θέλω να πω κάτι για αυτό το περιστατικό. Ισχύει για μένα ότι όποιος με πειράζει, δεν ξανασχολούμαι μαζί του. Και μπορεί δεν είναι επί προσωπικού, έτσι. Όχι, αλλά νιώθω αυτό. Ερώτηση τώρα. Αγωνιστική, καθαρά. Για το μάτς, αλλά αγωνιστική. Στη φάση την γνωστή. Την επίμαχη. Ναι, τη γνωστή φάση αυτή. Υπάρχει δόση αλήθειας στο ότι μπορεί να εμποδίζεται με κάποιο τρόπο ο τερματοφύλακας. Επειδή είσαι τερματοφύλακας, σε ρωτώ καθαρά από την οπτική γωνία του τερματοφύλακα. Τι να πω, γιατί να λύσουμε πάλι αυτό το μάτς. Είναι πριν 4 χρόνια, 3 χρόνια το μάτς αυτό τώρα. Μην ασχοληθούμε καν. Το χάσαμε στα χαρτιά και τελείωσε. Ωραία, να ασχοληθούμε με μια άλλη φάση όμως που ρωτάμε τους τερματοφύλακες. Είναι αυτή η φάση του Κουέστα με τον Μπουχαλάκη. Σωστό, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, όταν είσαι σε αυτή τη φάση. Στεναχωρήθηκα πολύ. Στεναχωρήθηκες, για συνάδελφο τερματοφύλακα. Φταίει μόνο αυτό. Ή και οι συμπαίχτες σου που δεν του λένε ότι πρόσεχε. Ναι. Τη στεναχωρία γιατί είναι τρομερό παιδί. Ψυχούλα. Κουέστε. Ναι, είναι τερματοφύλακας. Ποτέ δεν βλέπω λάθη τερματοφυλάκων. Και μόλις μου δείξαν αυτό το βίντεο. Πραγματικά. Ναι. Σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα. Δεν το θες να συμβεί σε κανέναν. Σε κανέναν. Ναι. Παιδιά, σε κανέναν. Έχει πάει να στην κάνει κανένα έτσι. Όχι. Δύο-τρεις που πήγαν να κρυφτούν από πίσω, του λέω. Ελάτε. Με τον Μπουχαλάκη το έχει συζητήσει αυτό ποτέ στην εθνική. Όχι, δεν ασχολούμαι καν με το γεγονός αυτό. Α, ναι. Δεν σ' άρεσε ότι το έκανε. Είναι λίγο unfair. Όχι. Γιατί, παιδιά, πρέπει να είσαι λίγο. Να. Είναι να νιώθεις το και τον άλλον. Πρέπει να. Ναι, να έχεις συνέστηση και να. Εντάξει, βέβαια, με κάθε κόστος όμως. Δηλαδή, δεν κάνει κάτι παράνομο. Ο Μπουχά. Τίποτα παράνομο. Ναι, επειδή. Απλώς επειδή είναι... Στη φάση αυτή μπορεί να είσαι πιο έξυπνος από τον άλλον και έγινε αυτό. Αλλά. Απλώς είσαι σαν τερματοφύλακας. Σαν τερματοφύλακας δεν μπορώ να το. Το δικαιολογήσει, δεν μπορεί να το δεχτεί. Εκεί τι θα κάνει εσύ. Καλά έκανα, καλά έκανα μου χαλάκι αυτό έτσι. Δεν το συζητώ, αλλά. Εγώ είμαι μαζί με τον Κώστα. Τι θα έκανε εσύ, ποια θα ήταν η αντίδρασή σου. Γιατί εσύ δεν την έχει πατήσει έτσι, α πούμε. Έχει το μυαλό σου πίσω ή. Το έχω το μυαλό μου. Είναι πολύ σημαντικό να. Κοιτάζει να έχει μια περιφερειακή όραση. Είναι αυτό που είπαμε, συγκεντρωμένο σε κάτι. Συγκεντρωμένο. Δύσκολο. Τι να πω, παιδιά, εντάξει. Ποιο είναι. Είδα μια συνέντευξη που έλεγε ότι από 10 χρονών κατάλαβα ότι θα γίνω ποδοσφαιριστή. Απλά θα σου πω σε αυτή τη φάση. Εγώ, γιατί έχει τύχει στο παρελθόν να έχει κρυφτεί κάποιο από πίσω, να προσπαθεί να κερδίσει κάτι με την πονηράδα του. Είναι οι φάσεις που θέλω να. Είναι οι φάσεις που όταν με βλέπει που είμαι λίγο πιο. Μιλάς λίγο παραπάνω. Ναι. Μπορεί να μου ξεφύγει κάτι ή να του πω φύγε πονηρά από εδώ πέρα με σ***σω, καταλαβες. Ναι. Αυτό. Από τα 10 σου λες θέλω να γίνει τερματοφύλακας. Ποιο ήταν το ίδαλμά σου.
Το Χαντάνοβιτς ξέρουμε ότι γουστάρεις πολύ, έτσι. Ναι. Όχι από τα 10. Όχι από τα 10, ναι, γενικά. Ναι, από τα 10 δεν είπες. Ναι. Τον Χαντάνοβιτς παρένθεση και όχι τον Χαντάροβιτς που γράφτηκε στο βίντεο της ΕΠΟ, στο βίντεο με το Λεμιό, είναι Χαντάροβιτς γράφουν και δεν το άκουσαν καλά μάλλον. Ναι, Χαντάνοβιτς είναι ο παρένθεση. Μου άρεσε ο Ελέ. Γιατί ήμουν και αυτή την περίοδο στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό σου μικρός, έβλεπα τον Ελέ στις προπονήσεις, γιατί κάναμε πολύ κοντά προπόνηση. Με βοήθησε ενώ να σκεφτώ λίγο πιο πολύ σαν τραυματοφύλακας. Χωρίς να το θέλει βέβαια έτσι. Είναι τα πρότυπα που έχεις μικρός. Από ξένους. Και από ξένους, Βάντε Σαρ. Έλα, ναι. Και αυτός πεναλτάκια, σε έπιανε τα πεναλτάκια. Εκείνη την περίοδο. Ναι. Επίσης και Σμάχελ. Σμάχελ. Αυτή η τρέλα που έχει, που έβγαινε πάνω στο, στον επιθετικό με το κεφάλι, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε που το έχω πάρει κι εγώ έτσι. Ναι. Αλλά... Τον Μπίτερ λέμε έτσι. Ναι, ναι. Τον Κάσπερ πώς τον βλέπεις. Ωραίος. Ναι. Πολύ ωραίος. Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να δουλέψεις ακόμα και τώρα σε αυτήν την ηλικία που, είσαι, που δεν είσαι πολύ μεγάλος, αλλά εντάξει, έχεις περάσει τα 30 ας πούμε. Θα ήθελες να το δουλέψεις λίγο παραπάνω. Δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέρω, επειδή τώρα δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά φαντάζομαι είναι διαφορετικό να πατάς στο δεξί πόδι, να πατάς στο αριστερό πόδι, ανάλογα πώς θα πατήσεις. Και τα δύο πόδια χρησιμοποιώ και τα δύο πόδια έχω και τις δύο πλευρές τις έχω δυνατές. Και τα χέρια τα δύο χρησιμοποιώ. Ποιο είναι το δύναμο σημείο σου τώρα, ας πούμε, σήμερα. Ψάχνουμε ομάδα τώρα, ρε φίλε. Ναι, αλλά. Δεν μπορεί... Το λιγότερο δυνατό σημείο. Το λιγότερο δυνατό σημείο. Με... Όχι, θα σου πω ποια έχω τα δυνατά μου σου. Σου πω ό,τι θα σου πω, δεν θα μου πεις εσύ. Κάτσε. Κάτσε. Φλέξ. Περίμενε. Δυνατά σημεία. Μα δεν σε έχω, δεν σε έχω ρωτήσει κάτι τέτοιο. Όχι, που λέ, δεν με ρώτησες τώρα για τα δυνατά. Ναι, ναι, για τα δυνατά σημεία. Ναι. Ποιο είναι το πιο δυνατό σημείο. Τα είδες, πόσο μπροστά είμαι. Δηλαδή, ξέρω την επόμενη ερώτηση. Γιατί να σε πάρει μια ομάδα, ρε παιδί μου. Ναι. Λοιπόν. Εκτός ότι δεν τρως γκολ του με αίτηση, ρε παιδί μου. Κοίτα, αντανακλαστικά, πήγα για να προθέσω κατά τύχη να δω λίγο τι, τα αντανακλαστικά και που βλέπω σε τι και κατάσταση. Στην υποβολή. Όχι, όχι, στην οφθαλμία. Ναι, 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 ναι. Βλέπω 200 μέτρα. Βλέπω γάτα πεθαμένη ναι, στα 200 μέτρα. Τι γεράκι είσαι, σνάιπερ. Ναι, από εκεί καταλαβαίνεις ότι έχω κάποια στοιχεία που έτσι έχω φτιαχτεί. Τρως ψάρι πολύ μάλλον. Όχι, από εκεί βγαίνει το Σούπερμαν, εντάξει, τώρα δεν συζητάμε. Ναι, ακτίνες. Και... Ποιος είναι ο κρυπτονίτης σου θα πρέπει να είναι η ερώτηση. Κλισέ πολύ, αλλά είναι ωραία. Θα σου πω, ναι, γιατί αυτά μου λέει και ο Ζωσέ φέτος. Τα δυνατά σημεία είναι αντίδραση, εξώδη. Φέτος έγιναν και τα πόδια, που ήταν μέτρια και νομίζω ότι φέτος έγιναν εξαιρετικά. Τι μένει να γίνει εξαιρετικό, που είναι πολύ καλό, αλλά πρέπει να γίνει εξαιρετικό. Το επίπεδο που θα βρίσκεσαι στην ομάδα που θα βρίσκεσαι, νομίζω. Αυτό θα είναι το μόνο που θα... Τσουλού δηλαδή. Όχι τσουλού. Το επίπεδο που θα βρίσκεσαι τσουλουσίες στο πρωτάθλημα. Το επίπεδο... Αυτό που σε... Στον ΠΑΟΚ δεν είναι υψηλό το επίπεδο. Στην Ελλάδα. Α, στην Ελλάδα, κατάλαβα. Στο εξωτερικό εννοείς. Το επίπεδο του πρωταθλήματος είναι αυτό που σε βελτιώνει. Σωστό. Και σε πηγαίνει σε ένα υψηλό επίπεδο. Εδώ πέρα φτάνει στα βάνη. Σωστό. Όσο και η Ευρώπη. Όσο και η Ευρώπη να παίξει είναι 20 μάτς, 15, 10. Στο πρωτάθλημα όμως που θα είσαι είναι 30, 40 μάτς. Άρα για να γίνεις καλύτερος. Για να περάσεις. Πρέπει να παίξει ανταγωνιστικότερο πρωτάθλημα. Μπράβο. Ναι. Υπάρχει πιθανότητα έτσι όπως είναι τα πράγματα, πιστεύεις να είναι καλά το παιδί, έτσι εννοείται. Να παίξεις, να μπορείς να πας στη θέση του Βλαχοδήμου στην Εθνική. Έτσι πώς τα βλέπουμε τα πράγματα. Για, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ έτσι. Ναι. Είναι μια ωραία παρέα η Εθνική. Με τον Λεωφίλιο. Ναι, είμαστε. Δηλαδή, έχουμε τόσο καλά παιδιά στην Εθνική. Θα μιλήσω για τους θεματοφύλακες. Και ο Διώδης. Και ο Γιώργος. Και ο Βλάχο. Είμαστε μια παρέτσα που πηγαίνουμε εκεί και περνάμε. Λες και πηγαίνουμε φανταστικά και λες και πηγαίνουμε διακοπές. Πάντως ο Βλαχοδήμος παίζει σε ένα πρωτάθλημα. Εντάξει, okay, είναι το πορτογαλικό, αλλά παίζει Champions League. Δηλαδή είναι αυτό που λες, ότι παίζει σε ένα επίπεδο πιο ψηλό. Φαντάζομαι ότι με Βλάχο τι σχέση έχουμε. Ήμουν εκτός προεπιλογής εθνικής. Έπαιζε ο Βασιλής, ήταν ο Όντι και ήταν και ο. Ποιος άλλος ήταν. Και ο Διώδης. Και ο Διώδης, ναι. Εγώ είμαι στην Αθήνα διακοπές, γιατί είμαι εκτός προεπιλογών και χτυπάει ο Βασιλής. Ναι. Το δάχτυλό του. Με παίρνει τηλέφωνο, λένε, είσαι στις επιλογές. Λέω, τι, έχω έρθει σινεμά, το λέω, αφήστε με, μην κάνετε πλάκα. Ναι, αύριο έρχεσαι. Πού έρχομαι, λέω, έχω φύγει από Θεσσαλονίκη, δεν έχω παπούτσια, δεν έχω γάντια. Θα βρούμε. Την άλλη μέρα πάω στην προπόνηση, στον Ιωκοσμό.
Εγώ κουκουρούκου τελείως. Από διακοπές. Με σαγιονάρες τώρα. Πάω να παίξω με σαγιονάρες. Παιδιά, μου δίνει γάντια. Παπούτσια, όντι. Τα δικά μου θα βάλεις. Mm. Τέτοια σχέση έχουμε. Ξεκινάω. Πάω στην προπόνηση. Όπως κάνω πάντα. Και. Παίζουμε Ιταλία. Δεν μου κάνω πρόβλημα. Τι παίζει με Ιταλία. Τι. Αφού μου λέει είσαι αυτό που είσαι στην προπόνηση, θα είσαι και στο μάτσο ίδιος. Ο Άγγελος. Και. Όχι, ο Σκύμπε. Σκύμπε. Και μου δίνει. Ένας παίχτης ο οποίος ήταν εκτός αποστολής μπαίνει, παίζει και ο. Η άλλη τροματοφύλαξη που θεωρητικά ναι, ναι, είναι παιδιά που πρέπει ο να. Ο ανταγωνιστής που πρέπει να θυμώσουν, ναι, ναι, σου δίνει γάντια ναι, και παπούτσια και σου λέει παίξε ακόμα. Είμαστε φίλοι, παίξε. Ένα απλά να είμαστε καλά. Να... Έτσι. Τέτοια σχέση έχουμε. Για να καταλάβουμε τι παιδί είναι και ο Οδυσσέας και τέτοια ο. Σχέση, παιδιά, τρίπια γάντια και τέτοια σχέση έχουμε. Τέτοια σχέση. Πραγματικά είναι. Μπορώ να κάνω τα πάντα για να παίξει καλά ο Όντι ή ο Διούδης που είναι μάγος, τρομερό παιδί, ψυχούλα. Αυτό δεν το βρίσκεις. Τουλάχιστον έτσι το νιώθω εγώ. Και ο Όντι που δεν ξέρω και ο Διούδης. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Αυτό τώρα, Αλέξανδρε, γιατί έχει αρχίσει και ο πολλής κόσμος να ξανασχολείται με την εθνική επειδή έφερε και τα αποτελέσματα. Είναι το βασικό συστατικό για να πάει καλά η ομάδα. Δηλαδή το κλίμα το οποίο υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι. Θέμα και κάποιων φάσεων. Είναι τα αποτελέσματα. Αυτά φέρνουν ηρεμία, ναι, ναι. Το κλίμα δεν έχει αλλάξει, είναι ίδιο. Τα αποτελέσματα φέρνουν αυτή την ηρεμία και την. Ναι, αλλά δεν υπήρχε. Εντάξει, υπήρχε και πριν όμως ναι, το καλό κλίμα. Ναι, ναι. Απλώς τώρα υπάρχει και ηρεμία. Υπήρχε. Η ηρεμία έρχεται μέσα από τα αποτελέσματα. Ναι. Είναι η αρχή. Κάναμε μια πολύ καλή αρχή, τη συνεχίσαμε και πρέπει να υπάρχει διάρκεια. Φαντάζεσαι τον εαυτό σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή είτε Euro που έρχεται είτε. Πιο μετά μου τι άλλο. Μακριά, νομίζω μακριά. Να πρώτα. Άξι, το Euro είναι το 24. Mm-hmm. Ναι. Πρώτα τώρα να ναι, τερματίσουμε πρώτη ναι, και βήμα-βήμα. Ποιος είναι πιο ωραίος, πιστεύεις? Μπορεί να μην είσαι. Εντάξει. Ναι, μπορεί να μην είσαι. Ποιος είναι πιο ωραίος, πιο εμφανίσιμος, εσύ ή ο Μπακασέτας? Ο Μπακα. Όχι. Επειδή έχει και αυτός στα μάτια ναι, έτσι καλά, τα. Καλά, ψηλός. Ναι. Που δαράζει είναι ο Μπακα. Ναι, άρα γιατί κάνεις τον έκπληκτο. Όχι, γιατί μου πες κάποια από την εθνική, νομίζω θα μου πεις από τον ΠΑΟΚ. Α, από τον ΠΑΟΚ. Όχι, επειδή τώρα μου ήρθε ο Μπακα. Εθνική. Ωραία, παιδάρας είναι. Τα διάλεγα τον Μπακα. Ναι, αλλά ναι, και αυτό. Τελικά αυτό κανείς δεν είναι τέλειος, δεν ισχύει. Σε μη ζητήσεις το τηλέφωνο. Δεν το έχει δώσει ακόμα, ναι. Ερώτηση σήμερα, ναι, εμένα όχι. Θα πήγαινες στον Ολυμπιακό? Θα πήγαινες, λέω, θα πας, θα πήγαινες. Θα φανεί στην πορεία. Άρα θα πήγαινε. Θα φανεί στην πορεία αν θα πήγαινε ή θα πήγαινε. Παιδιά, αφού δεν είναι ξεκάθαρο, όχι. Ναι. Θα πήγαινε. Δεν είναι και ναι. Δεν είναι και όχι. Δεν είναι και ναι. Ναι, αλλά άμα ήταν όχι θα το έλεγε. Επίσης, αν ήταν ναι, θα το έλεγα. Λοιπόν, πριν συζητήσαμε, είπαμε λίγο την ιστορία πώς πήγε στον ΠΑΟ. Αν ήταν σιώπηση, δεν θα το κάνατε τώρα αυτό. Ναι, 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 όχι. Μπορεί μέχρι να φύγω. Ναι. Θα έφευγα και τον έπαιρνα τηλέφωνο. Συνεχίζουμε. Σότελ να δούμε ταινία. Σότελ να δούμε ταινία. Σότελ να δούμε ταινία. Αυτό που βασικά πρέπει να το κολλήσουμε να το λέμε σε όλα τα live. Είπαμε πριν για την ιστορία που πήγε στον ΠΑΟΚ. Αληθεύει ότι φοβόσουν να πας? Ότι σε κάποια φάση έτσι όπως άρχισε να συζητήσει να πηγαίνουν και έλεγε φοβόσουν ότι δεν θα παίξει αυτό που είπε δηλαδή? Δεν φοβόμουν, όχι. Να. Ήθελα να δω τις δυνατότητες μου. Επίσης έπρεπε να επιλέξω. Είχαμε πριν πάω στον ΠΑΟΚ, είχαμε τρεις προτάσεις. Είχα Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και μια Ιταλική ομάδα, η Ρώμα. Σκέφτηκα ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη επιλογή για την προκειμένη περίπτωση. Λειτουργήσε καθόλου το ότι ήσουν στους μικρούς του Ολυμπιακού και του. Ναι, ναι, ναι. Λειτουργήσε. Ναι, σκέφτηκα αυτό, ότι μήπως και. Τι εννοείς? Μήπως και γίνει πάλι μια δεύτερη. Πάλι το ίδιο. Ναι, 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 ναι. Αλλά. Εντάξει, και το αποτελέσματος φάνηκε ότι. Ναι, έκανε καλή επιλογή. Mm-hmm. Ναι. Πάμε σε ερωτήσεις. Όχι, ναι, τελευταίο. Όχι, ναι. Δεν ξέρω τι θέλει. Ναι, πώς ξέρω. Ξέρω. Θέλω μία λέξη, κυριολεκτικά όμως, μία λέξη. Άντε, δύο. Όχι, μία λέξη. Για κάθε παίκτη της ομάδας του ΠΑΟΚ που έγραψε ιστορία. Της ομάδας που πήρε το double. Αή το πρωτάθλημα και το κύπελο. Θα μου λες ονόματα. Ναι, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Στο κύπελο ποιο χάσανε όμως? Από τον Φερδόπουλο. Τι χάσαμε? Χάσαμε το κύπελο. Το Παναχαϊκή. Το Παναχαϊκή και το Πανιόνιο. Δύο ήττες. Και το Πανιόνιο.
Δεν ξέρω αν έπαιζε εσύ βέβαια. Το όχι, επειδή κάναμε, κάναμε τον Αφριδόπουλο τι προάλλε. Α, α, ναι. Εκείνη τη χρονιά χάσατε από τον Παναγιώτη. Ναι, ήταν προπονητή. Με Κατσούρ, τεχνικό διευθυντή. Ναι. Ροντρίγκο Ρέι. Μια λέξη. Χαμηλών τόνων. Λέω Μάτο. Κλασικό Βραζιλιάνο. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό που είπε μια λέξη. Όχι, ναι, μάμα. Γλίτησε τον λίγο. Ναι, μια λέξη. Το έκανε κιόλα και έτσι και μία. Ναι, όχι, ακόμα. Λοιπόν, Βαρέλα. Θηρίο. Εντάξει, τώρα μα είπε το nickname του. Beast. Οκ. Τυχαίο είναι. Όχι. Τόσκα. Καλοπέραση. Καλοπέραση. Αυτό θα πω. Οκ, ναι, κομπλέ. Ελ Καντουρίν. Μάγο. Μαουρίσιο. Γρανάζι. Πρίγιο. Άνθρωπο τη στιγμή, δηλαδή την κατάλληλη στιγμή. Ναι. Θα είναι εκεί. Σωστό. Πέλκα. Δεν είναι μία, ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το περνάμε. Έστω, το περνάμε. Πέλκα. Ο εγκέφαλο. Καρέλη. Δυναμίτη. Μαλεζά. Το μυαλό. Κρέσπο. Εμπειρία. Λιμιό. Τριχαντήρι. Βέρμπλουμ. Βέρμπλουμ. Στεναχώρια. Γιατί. Ναι. Τραυματίστηκε. Βέβαια έπαιξε κάποια μάτσα, δηλαδή ήταν σε κάποια μάτσα ήταν μέσα. Βιρίνιο. Αδερφός. Τώρα θα πει αδερφός. Αρχηγός θα πει. Αδερφός. Μπίσε. Αφάνας μου. Σάκοφ. Σιωπηλός. Χατσερίδη. Πύργος. Τσούμπα. Παιδάκι. Κίτσιου. Ω. Έλα, ναι. Πολύ καλό παιδί. Γλύκος. Ιστορικός. Βάρντα. Τρελός. Κάνιας. Χαβαλές. Ζαμπά. Στριφνός. Σιαμπάνης. Συνεργάτης. Πασχαλάκης. Για τον εαυτό του μια λέξη κι εσύ. Ναι. Πόσο Χατζηνικολάου είναι αυτό το φίλο. Πολύ, ναι. Περιγράψε ένας μια λέξη. Ωραίο, ωραίο. Πασχαλάκης. Μια λέξη πάλι. Μία. Σούπερμαν. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος για να αποχωρήσουμε εμείς και να κάνουμε τις ερωτήσεις του κοινού, οι οποίες θα βγάλουν πραγματάκια. Γιατί εντάξει, κοινό. Κλείνουμε λίγο ένα. Ναι, ρε. Δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να αρχίσει την ερώτηση. Εσύ! Α, ναι, όντως! Εγώ θα κρίνω ένα μαλάκα. Λοιπόν, η ερώτηση, η ερώτηση που κάνουμε σε όλους είναι: ποιος είναι ο παίκτης που σε εξευτέλισε και σε έκανε να γίνεις καλύτερος. Δηλαδή. Εξευτέλισε. Ναι, εννοώ ρε παιδί μου. Έχει βρεθεί τέτοιο παίκτη. Σε μια προπόνηση, σε έναν αγώνα που έκανε κάτι τόσο μαγικό. Που εσύ δεν μπορείς να αντιδράσεις και λέγεις πρέπει να δουλέψω το συγκεκριμένο πράγμα γιατί με αυτόν δεν μπορώ με τίποτα, ρε παιδί μου, να... Επειδή είσαι θερματοφύλακας, να το πούμε αλλιώς, ποιος ήταν, ας πούμε, επειδή μπορεί να μην υπάρχει παίκτης... Έχει γεννηθεί αυτός ο παίκτης ακόμα για το εγώ πιστεύω πως όχι. Ναι. Μπορεί, ρε παιδί μου, να υπήρξε ένας θερματοφύλακας που σε μια προπόνηση, σε πιο μικρή ηλικία, να έκανε κάποια πράγματα που λες εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά, ας πούμε. Γιατί δεν μπορώ να κάνω. Παίχτης, όχι τερματοφύλακας. Οτιδήποτε. Ή τερματοφύλακας. Διευκολύνω... Δεν με νοιάζει τι κάνουν παίχτες. Ναι, τερματοφύλακας. Απλά με νοιάζει αν μπορούν να με περάσουν ή όχι. Ή αν μπορούν να μου βάλουν γκολ ή όχι. Να. Αν δεν μπορούν να μου βάλει γκολ, π.χ. στην προπόνηση ο Πρέγιο, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μου βάλει κανείς. Α, ναι. Άρα δεν υπήρξε ποτέ αυτός ο παίχτης. Ο Αντρέ μου άρεσε να τον έχω αντίπαλο, ειδικά στα φάουλ. Σε έκανε καλύτερο. Ναι. Α, παιδιά, ο τέτοιο. Ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς. Ναι. Παιδιά, μιλάμε τώρα για ένα πόδι διαβητή. Ονειρευόμουν τη στιγμή που κάθε μέρα θα πήγαινα στην προπόνηση να κάνουμε φάουλ, να παίξουμε φαουλάκια. Διαβήτης. Ναι. Ήξερα ότι αν πιάσω φάουλ του Κούρτιτς. Του Μίσιτς. Του Μίσιτς, ναι. Και του Κούρτιτς, γιατί θα σου έλεγα και του Κούρτιτς. Ναι. Του Μίσιτς. Δεν μου βάζει κανένας. Κανένας. Ναι. Κανένας. Δεν υπάρχει αυτός ο παίχτης. Ιστορικά μπορεί νομίζω ότι ναι. Κορυφαίος παίχτης του ΠΑΟΚ στην ιστορία είναι ο Μίσιτς. Σε εκτελέσεις εννοείς. Ναι. Και ως Φραντζέσκος, ας πούμε. Εντάξει, ο Φραντζέσκος καλώς. Δεν ξέρω, δεν... Ναι. Αλλά, δεν ναι. Ναι. Για μένα είναι αυτός. Μαζί με τον Αντρέ που... Ο Αντρέ που λέει, έχει τη δύναμη. Ναι. Και ο Κούρτης που έχει επίσης εκτελέσεις, να ο Κούρτης ναι. Που κολλάει. Που... Αυτούς τους τρεις ήθελα. Τις κάνει και λίγο έξυπνε, δεν τις κάνει... Ναι. Τους θέλω, τους θέλεις να έχεις καλούς παίχτες, ναι. Συμπαίχτες. Τους θέλεις, σε κάνουν πάντα καλύτερο. Εννοείται. Τελευταία ερώτηση πριν πάμε στο Q&A, ποια είναι η μεγαλύτερη όμα σου, δηλαδή η γκέλα. Αυτό που δεν θυμάσαι, δεν θα ξεχάσει ποτέ, ας πούμε. Γκέλα, η μεγαλύτερη. Τερματοφύλακα, σε όλοι οι τερματοφύλακες έχουν και μια γκέλα, εντάξει. Ναι, επειδή έχω λίγες, πολύ λίγες. Δεν τις θυμάμαι.
Αλλά νομίζω ότι την Μπενφίκα. Η Μπενφίκα την Μπενφίκα. Ναι, επειδή πήγα να καλύψω τον Ελλάδα με το άλλο. Αυτό. Θα έπρεπε να έχω την κατάλληλη ισορροπία να. Να την αφήσει να. Τι να στο μυαλό του. Τη δηλαδή. Δεύτερη. Ναι. Εντάξει, πάλι μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο φάγαμε 1, 2, 3 γκολ με πέναλτι. 4 έφαγε πάω εκείνη η μέρα. Ναι, 3 αλλά με πέναλτι δεν το θυμάμαι. Νομίζω 2. Ή 2 ή 3 νομίζω ήταν. 2 λες. Δεν το θυμάμαι. Ό,τι πεις. Και με τον Αστέρα Τρίπολη. Έπαιξε νομίζω. Τον Αστέρα Τρίπολη που το προλαβαίνει τελευταία στιγμή εκεί τι έχει γίνει λάθος. Κάνει κοντρόλ, σου φεύγει, πα πίσω με το χέρι. Πέρσι. Πέρσι. Ναι, δύο μέρες πριν την Πόπο, ναι. Τι μου θυμίζει τώρα. Ωραίο πάτημα για να σου πω. Και μου τη γυρίζει με τα μούτρα. Τι έχει γίνει. Τι μάσαι. Γκάμπ. Λοιπόν, δύο μέρες πριν χτυπάω την προπόνηση. Έσω πλάγιο. Εσύ χτυπάω, είπες, ναι. Έσω πλάγιο. Πάω, τι γίνεται, δεν μπορώ να κουνηθώ, πατήσω το πόδι, δεν παίζεις. Τι λες. Χαχα, δεν παίζω, δες το. Το δένουμε, το βράδυ πρισμένο, ξυπνάω την άλλη μέρα, φεύγουμε. Αποστολή. Πάω στην Τρίπολη με πρισμένο πόδι και δεμένο. Και επειδή αυτό το λάθος γίνεται, γιατί σκάει μπάλα και δεν θέλω να πατήσω στο αριστερό πόδι, θέλω να κάνω κοντρόλ. Και βάζω το πόδι χαλιά. Όχι μόνο. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι για να γλιτώσω την πρώτη φάση του κοντρόλ, να πατήσω πιο ήρεμα, πιο σταθερά, κάνω μετά την υπερπροσπάθεια, δηλαδή αυτό το γύρισμα, το άνοιγμα, με κατέστρεψε μετά, μου κατέστρεψε το πόδι. Μετά ήμουνα για δύο μήνες κοντά με πονό. Δηλαδή πας να γλιτώσεις, να είσαι πιο χαλαρός στο μάτσο εκεί και κάνεις χειρότερο κακό στην επόμενη φάση. Τελικά ίσως μάλλον θα μπορούσε να μην παίξει. Όχι. Όχι, θα πρέπει να παίξω, όπως έπαιξα. Ωραία, ποιο είναι δηλαδή το γκολ που έχεις φάει και... Άσε τον Γκέλα. Ποιο είναι το γκολ που έχεις φάει και λες, έπρεπε να το βγάλω. Δηλαδή μπορούσα να το βγάλω και έπρεπε να το βγάλω. Άσε κάθε γκολ που τρώω, λέω, αυτό το βγάζω. Ναι. Αυτό το βγάζω και μου λένε, τι λες. Υπάρχει κάτι που δεν έβγαινε με τίποτα. Ναι. Ποιο. Του Παγιέτ. Δεν έβγαινε. Αυτό είπαμε και εμείς το λέει. Δεν έβγαινε. Είναι κάποια γκολ, εντάξει, υπάρχουν τέτοια γκολ που λέω, εντάξει ρε φίλε. Εκεί δεν την είδες. Μην είσαι τόσο σκληρός με τον εαυτό σου. Δεν το έβγαζες. Ναι. Πάλι θα υπέρθα. Είναι και μια σκέψη που σου λέει, ρε φίλε, άμα ήσουν λίγο πιο αριστερά, ξέρεις, λίγο πιο έξυπνα, λίγο πιο να το κατα... Έχεις σώματα μπροστά σου. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι έρχεται... Παιδιά, αυτό το γκολ, αν είχαμε VAR, δεν θα μέτραγε. Σε ενοχλεί όντως, δηλαδή, είναι offside, αλλά εντάξει. Επιλέξανε να μην έχουν βάρη. Αλλά αυτό είναι. Και τρεις θεματοφύλακες να είχες, δεν έβγαινε αυτό το μπολ. Ναι, αυτό σου λέω ότι υπάρχει. Ναι. Και ο Αλέξανδρος ο κάτω εκεί που λέει: ναι, ρε φίλε, ναι. Το βγάζει. Ναι. Μην κάνει. Πότε την είδε. Και ο άλλος από εδώ μου λέει: εσύ έχασε όμως. Πότε την είδε την μπάλα τελευταία στιγμή, πότε πρόλαβε να την δηλαδή. Τη βλέπω όταν χτυπάει την μπάλα και την ξαναβλέπω λίγο πριν μπει. Γιατί έχω πολλά σώματα. Ναι. Είναι επειδή είναι παπαγέ, το σκέφτεσαι ότι αυτός είναι τώρα μπορεί και να το κάνει ή δεν το πιστεύεις ότι θα πιάσει αυτό το σουτ. Μονοκόμματο, δηλαδή, το corner. Ή λες επειδή είναι παπαγέ, μπορεί και να το πιάσει. Εντάξει, νομίζω ότι ό,τι και να έχεις δει, είναι κάτι καινούριο, ναι. Τέτοιο σουτ δηλαδή, να το πιάσει αυτό, τον έβλεπες και δεν πιστεύεις στον εαυτό του ότι έβαλε αυτό το γκολ. Δεν πίστευε και εκείνος. Εντάξει, μπράβο του. Συμβαίνουν και αυτά. Τελευταία ερώτηση. Ναι, ναι. Έχεις βρεθεί ποτέ στο σημείο να παίξεις με μια ομάδα και να πεις ρε παιδί μου ότι θέλω να. Εντάξει, γίνεται προετοιμασία, αλλά θέλω να δω ποιος είναι τι, ποιος χτυπάει το πέναλτι, πού χτυπάει, ή να σου δώσουν ένα χαρτάκι όπως κάνουν σε κάποιους στη διαδικασία το πέναλτι που βαράνε και κάνουν. Έχεις μπει σε αυτή, εσύ μόνος σε αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε ματς γίνεται ανάλυση. Από την ομάδα, λες. Τον προπονητή. Ναι. Που, τον εκάστοτε προπονητή που έχεις. Με το ΣΕΒΕ φέτος. Κάναμε σε κάθε μάτσα αναλύσεις, ιδιαίτερες. Επικεντρωνόμασταν στους επιθετικούς, στις έντρες, κόρνερ, πέναλτι που βαράει ο καθένας. Πρέπει εντάξει, και εσύ να έχεις μία στο πίσω μέρος του μυαλού σου τι ακριβώς έχεις να αντιμετωπίσεις. Ναι. Δηλαδή, θυμάσαι ένα πέναλτι που έχεις πιάσει και το έπιασες επειδή σε είχαν ενημερώσει ότι αυτός βαράει εκεί, συγκεκριμένα. Μιλάτε για ένα αντιδραστικό στοιχείο που παίζουμε με Σπαρτάκ. Ναι. Σπαρτάκ Μόσχας. Γίνεται πέναλτι στο 75, κάπου εκεί, 78, 77,
και έρχεται χαρτάκι από τον πάγκο. Ναι. Είναι ο φυσιοθεραπευτής. Ο προπονητής θεραπευτής στέλνει χαρτάκι για το που βαράει ο πρόμες. Ναι. Τώρα εγώ στείνει την μπάλα στο πέναλτι, πάω να πιω νερό και μου σκάει μια καράφλα στα δύο μέτρα. Μου κάνει μου φωνάζει. Τον κοιτάω. Ξέρετε, γιατί δεν ακούσε εκείνη τη στιγμή στην ένταση. Τι κάνεις του λέω εδώ. Ο τρελός. Τι κάνεις του λέω εδώ, ρε. Μου λέει οδηγία από τον προπονητή σου. Ναι. Λέω πες μου. Πρόμες βαράει δεξιά. Ναι. Φύγε του λέω από εδώ. Δεξιά όπως μπαίνουμε ή όπως βγαίνουμε. Φύγε του λέω από εδώ. Βαράει δεξιά, μου λέει θα πες δεξιά. Καλά, καλά, εντάξει. Ναι. Με το που φτάνω γραμμή. Ναι. Το ξέχασες. Όχι, α, εσύ. Ναι. Αντιδραστικό ηχείο σου. Ναι, είπες, εγώ δεν θα πέσω δεξιά, θα πέσω αριστερά. Μην ακού κανέναν. Ναι. Πρέπει να το νιώσει. Και πέφτω αριστερά και το βγάζω. Τι λες. Και πρέπει όχι. Να το πέφτω. Βγάζω το πέναλτι. Ναι. Τελειώ το μάτ. Ναι. Κερδίζουμε. Ναι. 3-2. Και έρχεται ο προπονητής των φυλάκων. Κάνει. Μα κατούρισε. Δεν σου ξαναλέω τίποτα. Αγόρι μου λέει, τι έκανε. Είσαι χαρούμενο, βέβαια, έτσι. Όχι απογοητευμένο. Χαρούμενο. Τι έκανε, μου λέει. Δεν σου ξαναλέω οδηγία σε πέναλτι ποτέ. Ποτέ. Όχι, λέω συνέχισε να μου λε, απλά ήταν τη στιγμή. Εγώ θα κάνω το. Ναι. Τη στιγμή. Πώ σου ήρθε εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω, παιδιά, εκείνη τη στιγμή λέω, OK, να ακούσω τον προπονητή. Δηλαδή, φαντάσου πόσο δύσκολο είναι. Πρέπει να ακούσω τον προπονητή. Γιατί είπα αυτό. Αν πέσω από την άλλη, μετά πρέπει να τα. Θα την έχω. Την έχω βάψει, ναι. Πρέπει να λογοδοτήσω μετά. Δηλαδή, αν έπεφτε αριστερά και τώρα είναι δεξιά. Την είχα. Ναι. Έχει πολύ σκάτω μετά. Δηλαδή, για να κάνει κάτι πρέπει να πούμε το αντίθετο. Όχι. Πρέπει να το νιώσω εγώ. Ναι. Αλλά αν μου πει να το κάνει. Ναι. Τελείωσε. Δεν το κάνει. Πεχταρά. Τι είπε τώρα. Αν μου πει το αντίθετο. Ναι, εννοείται. Αν μου το πει με επιτακτικό τρόπο, το αντίθετο κάνω. Ωραία, άρα βρήκαμε το κουμπί του. Q&A. Ο φίλος ο Νίκος σε ρωτάει ποιοι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην καριέρα σου. Ίσως μπορεί να λέει για προπονητές θεματοφυλάκων, μπορεί να λέει για προπονητές κανονικούς, εσύ ό,τι θες να πεις. Mm-hmm. Σίγουρα ο Πλαβούκος, ο Γιάννης ο Πλαβούκος, ο δάσκαλος όπως τον αποκαλούμε, μου έδωσε την ευκαιρία στον Πανθρακικό μαζί με τον Άκη Μάτζιο να μπορέσω να δείξω σε επίπεδο αλφαεθνικής τι μπορώ να κάνω. Και τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν άνθρωποι που ήταν κοντά μου συνεχώς, ο προπονητής, ο κ. Πλαβούκος. Καθημερινά στάζαμε πολύ υδρότα. Ο Ελέ μου άλλαξε λίγο το ποδοσφαιρικό. Ποδοσφαιρικά με άλλαξε όσον αφορά την παιδεία και το πώς πρέπει να σκέφτομαι. Ο κύριος Τσελιόπουλος στα Γιάννενα με πάρα πολλές συζητήσεις με βοήθησε να εξελιχθώ σαν τερματοφύλακας και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γιατί ήταν πολύ σημαντική περίοδος αυτή για μένα να δείξω ότι μπορώ να κάνω. Ο Ζωσέ, ο Μορέιρα, προπονητής τερματοφυλάκων του ΠΑΟΚ που είχα πρόσφατα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον θεωρώ αδερφό μου, φίλο μου και συνεργάτη μου. Ο κύριος Γιώργος Κιαθίτης, ο οποίος είναι φίλος σου, ναι. Και φίλος μου και προπονητής θεματοφυλάκων. Ήμασταν στο ίδιο σχολείο μαζί. Ναι. Ναι ρε. Εξαιρετικός. Άντε Γιώργαρα. Πετύχαμε πολύ σπουδαία πράγματα μαζί. Πολλές συζητήσεις, πολλή ανάλυση, πολλή βοήθεια. Πολλές ώρες προπόνησης με βοήθησε πάρα πολύ να γίνω αυτό που είμαι τώρα. Προπονητής ο Ράσβαν, ο Λουτσέσκου, που είναι ο ψυχολόγος μου, ήταν ο ψυχολόγος μου γιατί έφυγα από τον ΠΑΟΚ και ο άνθρωπος με πίστεψε όσο κανείς άλλος. Ο Παύλο Γκαρσία, που είναι ο Παύλο Γκαρσία και δεν τίθεται κάποια ανάλυση του θέματος. Ήταν οι άνθρωποι που πηγαίνανε ένα σκαλί πιο ψηλά από τους υπόλοιπους. Θα ξαναλέσω άλλη μία γιατί δεν τα. Δεν γράφω. Λοιπόν. Τον Μπέλ Φερέιρα, α, όχι. Αυτό που πήγε δύο στη σκαλιά κάτω. Λοιπόν, ο Νίκος ρωτάει μετά το μάτς Ξάνθη ΠΑΟΚ 1-1. Πώς ένιωσε στο σταμάτημα της ομάδας στα διόδια της προβάλλητας. Τέλεια. Τέλεια. Ήταν ένα σκηνικό που ξέρουμε ότι θα έχουμε. Τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα διόδια. Είναι ο Αντρέ δίπλα μου που μου λέει: δεν θα κάνεις τίποτα, έτσι. Λέω: ναι, δεν θα κάνω τίποτα.
Τι δεν θα κάνεις τίποτα, δεν θα κάνεις τίποτα αυτή τη φορά. Λέω ναι, δεν κάνω τίποτα. Ορκίζεσαι, ορκίζομαι. Εντάξει. Με το που έρχονται. Με πιάνει τρέλα και ξανασηκώνομαι. Τι σου λέω, τι σου λέω. Τόση ώρα μου λες δεν κάνεις τίποτα. Ξανασηκώθηκε, άντε. Είχαμε τρέλα σε αυτό το περιστατικό. Αλλά όχι, όλα όλα. Και γι' αυτά είμαστε μέσα. Ο φίλος ο Στέφανος λέει πώς έζησε το σκηνικό με την είσοδο της θύρας 4 στο μάτι με τον Άρη και τον καυγά που είχε με τους οπαδούς. Αυτό το απάντησες. Για το μάτι εκείνο λέει που μπήκαν μέσα στο γήπεδο, το φετινό ουσιαστικά. Που έχει βάλει μια φωτογραφία ο Μάντεν και όλα αυτά. Ναι, που έχει offside τους αστυνομικούς, δεν ξέρω τι έχει δει. Που έχει ένα μπουκάλι στον αέρα, εσύ είσαι με. Παιδιά, εγώ εκείνη τη στιγμή βλέπω τους αστυνομικούς που μπαίνουν μέσα. Έχω πλάτη στην 4, δεν ξέρω τι γίνεται. Με το που βλέπω τους αστυνομικούς που μπαίνουν μέσα, με έχει πιάσει μια τρέλα. Και κάνω επίθεση στους αστυνομικούς. Φύγετε έξω γρήγορα. Έχουμε το μάτς, ρε. Πού πάτε. Και από πίσω μου γίνεται. Δεν έχεις δει, γιατί. Και βλέπω μαλαματίνες να πετάγονται από δίπλα μου. Λες και είχα ζητήσει, είχα παραγγείλει μαλαματίνες. Προσπαθούσα να τους βγάλω όλους έξω για να συνεχιστεί το μάτς. Με έντονο ύφος. Δεν μ' αρέσουν αυτά. Είχαμε χρόνο να το γυρίσουμε το μάτς. Ναι. Είχαμε 5 λεπτά. Πόσες ανατροπές έχουν γίνει μέσα σε 5 λεπτά. Πάρα πολλές ανατροπές. Και ήμουν τρελαμένος. Περισσότερο με τους αστυνομικούς. Ναι. Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν δουλειά τους. Ο Αποστόλης ρωτάει ποιος είναι ο χειρότερος αμυντικός που είχε σαν συμπαίκτη που δεν έβγαζε άκρη μαζί του. Μπορεί να είναι και ξένος, να θες για να μην το δει ποτέ. Σε όλες τις ομάδες, έτσι. Δεν χρειάζεται. Εντάξει. Όχι, με όλους. Με όλους έβγαζε άκρη. Δεν υπάρχει. Εντάξει, τώρα κάποιο καλύτερο, κάποιο χειρότερο, έτσι, αλλά βγάζει άκρη με όλου. Δηλαδή, τα πάω καλά με όλου. Ένα φίλο ρωτάει, θα την παραφράσω λίγο την ερώτηση. Αυτά είναι ερωτήσει. Του κοινού. Ο φίλο ο Παντελή λέει πώ ένιωσε τη στιγμή που κατέξε το αίτητο. Και εγώ θα το συνεχίσω και θα πω πώ είναι, αν αισθάνεσαι ότι είσαι. Αν το συνειδητοποίησε ή αν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα και τώρα. Ότι είναι κάτι ιστορικό, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Είναι κάτι που δεν θα αλλοιωθεί ποτέ, δεν θα φύγει ποτέ. Μια καθημερινή ημέρα στην ιδέα. Ένας φίλος εδώ στο Instagram λέει γιατί οι μεγάλες ομάδες Super League δεν εμπιστεύονται συχνά Έλληνες τερματοφύλακες. Ελληνικό στοιχείο. Δεν. Ναι, λάθος. Ένα χαρακτηριστικό. Λάθος σκέψη. Τελείως. Λάθος προγραμματισμός. Υπάρχει ταλέντο στον Ελληνικό. Υπάρχει πολύ ταλέντο. Ναι. Ταλέντο που νομίζω ότι σε επίπεδα πολύ ψηλά. Δηλαδή Ιταλίας, Premier League. Υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα από τους Έλληνες και γι' αυτό όταν φεύγει κάποιος Έλληνας έξω, πετυχαίνει. Υπάρχει κάποιος μικρός που έχει ξεχωρίσει Έλληνας και θα έλεγες ότι αυτός, άμα συνεχίσει έτσι, θα γίνει μεγάλος τερματοφύλακας. Ηλικιακά μιλάς τώρα κάτω από 24. Ναι. Ο Τσιφτσής του Αστέρα, πάρα πολύ καλός. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μικρό. Ποιος ήταν, ο Κότσιρας. Ο Κότσαρης του Παναθηναϊκού, μου αρέσει πάρα πολύ. Εμείς έχουμε το Σταλιμανίδη μπαλωμένο που είναι εξελίξιμη και με ταλέντο, γεμάτο ταλέντο τα παιδιά και για μένα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Ο Τσολάκης του Ολυμπιακού. Ο Τσολάκης του Ολυμπιακού είναι καλός. Έχουμε ταλέντα παιδιά, έχουμε πολλά ταλέντα. Φίλος ο Αλέξανδρος ρωτάει ποιο είναι η πιο σημαντική ή η πιο εντυπωσιακή επέμβαση. Η επέμβαση που δίνει ο βαθμός. Για μένα είναι πιο σημαντικές. Ένας φίλος Ολυμπιακός, ο Βαξεβάνης 7, λέει γιατί όποτε έπαιζε με τον Ολυμπιακό μεταμορφωνόταν σε Όλιβερ Καν. Μπράβο, Άλεξ, λέει αν και Ολυμπιακός στρέφω μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου, είσαι μεγάλη παχτάρα. Αυτό λέει ο φίλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ντέρμπι, παιδιά. Σαν ντέρμπι, όπως σας έχω πει. Όλοι με κοιτάγανε, λέγανε θα μπεις εσύ. Είμαι τρελός. Λες κι εγώ αναισθησία. Μάλλον έχω αναισθησία. Λέει ο φίλος ο Καλαφάτης εδώ ότι γιατί όλοι οι Έλληνες τερματοφύλακες είναι τόσο κακοί με την μπάλα στα πόδια. Δεν γίνεται η σχετική δουλειά στις ομάδες όσο θα έπρεπε. Αν ισχύει ότι είναι κακοί οι Έλληνες τερματοφύλακες με την μπάλα στα πόδια, έτσι δεν είναι. Ναι, το απαντήσω ότι στα report που γίνονται από ομάδες εξωτερικού, τα καλά μας στοιχεία είναι εξόδι και η μπάλα με τα πόδια και τα αντανακλαστικά φυσικά. Που σημαίνει ότι ή δεν υπάρχει παιδεία ποδοσφαιρική στην Ελλάδα ή κάτι κάνουν λάθος στην Ευρώπη. Ο φίλος ο Θανάσης λέει πώς ήταν η εμπειρία της συμμετοχής σε βίντεο κλιπ. Κοίτα μην αγγίζεις τις Παπαδοπούλου. Showbiz. Είχε φλέξ, είχε... Όχι.
Τώρα που είπαμε για showbiz, δηλαδή έπαιξε σε βίντεο κλιπ της κοπέλας σου το οποίο λέει «Κοίτα μην αγγίζεις». Καλώς. Τώρα που είμαι showbiz, είσαι έτοιμος να ζεις μια ζωή μέσα σε showbiz, δηλαδή να βγαίνεις από το σπίτι και να πέφτουν πάνω... Μύκονος TV στην... Όχι. Και δεν σ' αρέσει κιόλας. Όχι. Καλά, τώρα είναι και κλασικές ερωτήσεις. Ποιο είναι το μάτς που θα ήθελες να ξαναπαίξεις, αν είχες δυνατότητα, ας πούμε. Φίλος ο Τζακ ρωτάει. Μες στο βελοντρόμο. Για, βγάλεις τον κόλτ παγιέ. Για να γίνει άλλο μάτς. Ναι. Όχι το ίδιο. Να κερδίσουμε, παιδιά. Ναι. Γιατί αν κερδίζαμε μέσα στο βελοντρόμο, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Που είχε κατηφόρα, βέβαια, αυτό το μάτς. Ναι. Μ' αρέσουν οι κατηφόρες. Γενικά, όταν βλέπω ένα γήπεδο που είχε φτιαχτεί σε βουνό, ναι, θέλω να τα ανέβω. Αυτό είναι ίδιο και χαρακτηριστικό του μεγάλου παίκτη. Να μην κολλώνει. Λοιπόν, πόσες φορές έκαναν, λέει, επανάληψη στα γυρίσματα στο Christmas Project? Μια φορά όλα. Ό,τι κάνω, μια φορά, ναι. Νομίζω ότι το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι μια φορά δεν. Ο Πέλκας είχε την τιμητική του εκεί. Ήταν το Home Alone, δεν ήταν? Ή άλλο ήταν αυτό? Άλλο ήταν αυτό. Άλλο ήταν. Ναι, ναι, ναι. Και γινόταν κάθε κλιπάκι διαφορετικά, ναι. Και μετά ένα. Α, ναι, ναι. Που κόλλαγε. Σωστά. Πάντως ο Πέλκας μας είπε ότι ο Φερέιρα είχε θέματα. Δηλαδή, το α, ποιο λες εσύ με το Ράσβαν, Λουτσέσκου? Ναι, όχι, με το Φερέιρα. Με το Σουπερμάρκετ λέτε. Με το Σουπερμάρκετ λες. Με τον Ράσβαν. Όχι, ρε, ο Φερέιρα ήταν. Είπε ότι ο Φερέιρα δυσκολεύτηκε πολύ να τα κάνει. Δηλαδή τα έκανε 600 φορές. Εντάξει, άμα δεν θα δυσκολεύει. Ούτε ένα βίντεο. Δεν τώρα. Ένα βίντεο σου είπαμε να κάνεις. Λοιπόν, πώς αισθάνεται που σε κάθε. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Τέλος πάντων, ο φίλος ο Δημήτρης λέει πώς αισθάνεται που σε κάθε γήπεδο τον βρίζουν. Και γιατί είναι τόσο προκλητικός όταν κάνει ζέσταμα, λέει ο φίλος. Δεν είμαι προκλητικός. Σε βρίζουν σε κάθε γήπεδο. Απλά δεν είμαι προκλητικός καθόλου. Γιατί σε βρίζουν? Παιδιά, εντάξει, να ξέρουν να λένε το όνομά μου σωστά είναι το θέμα. Διαφήμιση και αρνητική διαφήμιση, διαφήμιση. Ναι, μπράβο. Σημαίνει ότι κάνω κάτι καλά, μάλλον. Αλλιώς δεν θα ασχολιόταν καθόλου μαζί μου. Έχεις δίκιο. Δεν το βλέπω αρνητικά, βέβαια, έτσι. Εντάξει, μια χαρά. Ένας φίλος λέει σκηνικά με Τσακογιάννη στην Ηλιούπολη. Τι λες, ρε, τι πάρα. Τι λες, ρε. Η πρώτη επαγγελματική ομάδα είναι. Ναι, ναι. Έχεις κανένα σκηνικό, ωραίο. Έχω, αλλά δεν λέγονται. Δεν λέγονται, θα το πούμε μετά. Δεν λέγονται. Αν θα σκεφτότανε στα τελειώματα της. Στο τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, να ξαναπάει στον ΠΑΟΚ. Θα το δούμε αυτό, δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί. Μπορεί, δεν ξέρω. Επίσης, επειδή έχω αντιληφθεί και από αυτά που μας έχεις πει και έτσι όπως έχω γνωρίσει και από αυτά που έχει πει ο Μανώλης, ότι είσαι για ψυχολόγος αποδυτήρια φουλ. Σκεφτόσουν ποτέ να ασχοληθείς μετά με προπονητική ή με ένα πόστο. Όχι, μακριά από το ποδόσφαιρο. Α, μακριά από το ποδόσφαιρο. Ούτε τεχνικός διευθυντής. Μόνο βίντεο κλιπ, σόμπι. Ναι, ναι, αυτό είναι άλλο. Δεν είχε κάνει το ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει πόσο πολύ ήθελε να εκτελέσει ένα πέναλτι στη Φιέστα με το Λεβαδιακό την ώρα που ο κόσμος φώναζε το όνομά του. Πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Κάθε χρόνο κάτι συμβαίνει και ανεβαίνω για να βαρέσω πέναλτι. Το καλύτερο περιστατικό είναι με τον Πανιωνίο κύπελο ημιτελικό. Που έχει εξελιχθεί το μάτς, έχει γίνει χαμός. Έχουμε πάει 4-3. Που πάει παράταση. Τελευταία στιγμή, τελευταίο λεπτό, γίνεται πέναλτι. Και επειδή έχουν πέσει όλοι πάνω στον άντρε, λέω: κοίτα να δεις που πάνε να τον επηρεάσουν. Και τρέχω, σπριντ. Ανεβαίνω και είμαι έτοιμος να του πάρω την μπάλα από τα χέρια για να το εκτελέσω εγώ. Ξέρεις, το μάτς έχει γίνει γκρανγκινιό το πρώτο λεπτό. Και με βλέπει ο Κρέσπο, γυρνάει. Μου λέει: τι κάνεις εδώ, μου λέει. Όταν σας λέω, είμαι στη μεγάλη περιοχή μέσα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Του λέω: ήρθα να βάλω το πέναλτι. Μαλάκα, δεν υπάρχει, ρε. Εκείνη τη στιγμή ο Κρέσπο μου κάνει: πήγαινε πίσω γρήγορα! Του λέω: είσαι τρελός, εγώ θα το κάνω. Και πάω να μιλήσω στον Αντρέ πίσω του και γυρνάει. Και έτσι όπως γυρνάει, τον βλέπω τόσο έτοιμο. Τον κοιτάω και δεν του λέω τίποτα. Καλή επιτυχία του λέω. Ο φίλος ο Λεωνίδας λέει την πραγματική αλήθεια για το πώς έφυγε από τον Μπας Γιάννενα. Για το πώς έφυγα. Πώς έφυγα. Η ομάδα συζήτησε για μεταγραφή 2 μήνες. Εγώ δεν έκανα ούτε προπονήσεις γιατί δεν ήθελε η ομάδα να τραυματιστώ στην προπονήση. Ούτε στα φιλικά με βάζανε γιατί δεν ήθελα να τραυματιστώ. Σκηνικό τώρα να παίζουμε Ζάκυνθο
και να χτυπάει ο Κουλιοφούκας που ήταν τερματοφύλακας, είχαν βάλει το μικρό στο 75 και να μπαίνουν μέσα και να λύγουν το παιχνίδι για να μην μπορώ να παίξω 25 λεπτά. Και επειδή δεν υπήρχε καλή επικοινωνία, τους έλεγα τι θα κάνουμε. Ζητάγανε χρήματα πολλά από τις ομάδες, είχαν κάνει προτάσεις και η Ρώμα, είχαν κάνει καλές προτάσεις οι ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Και φτάνω σε ένα σημείο και λέω τι θα κάνουμε. Πρέπει να επιλέξουμε. Να μείνω. Αν είναι να μείνω, να υπογράψουμε και το συμβόλαιο. Θέλω να μείνω. Δεν έχω πρόβλημα να φύγω. Μπερδεμένοι, δεν ξέρανε τι θέλανε. Και πήρα την απόφαση. Μου χρωστάγανε τόσους μήνες, η ομάδα απλήρωτη. Μήνες ο Πας Γιάννενα τότε. Και έτσι λέω, πάμε δικαστικά. Αλλιώς αποφασίστε τι θα κάνετε. Δεν μπορούσα να αποφασίσω, να αποφάσισα εγώ. Βέβαια την πήρα πίσω. Ναι. Την προσφυγή, έτσι, εντάξει. Ήταν το κύπελο απέναντι στον Ολυμπιακό το πιο δύσκολο από τα κύπελα για τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι? Το περσινό, ε. Ναι. Ναι. Όχι πιο δύσκολο. Ήταν διαφορετικό. Δεν ήταν με ΑΕΚ. Ήταν με μια άλλη ομάδα. Θέλαμε να δούμε αν μπορούμε στον τελικό και με τον Ολυμπιακό. Ναι. Επίσης για μένα ήταν πρόκληση το φετινό να δω και με τον Παναθηναϊκό. Που δεν έγινε μάτσα. Δεν κατάλαβα πότε πέρασε το παιχνίδι. Ο φίλος ο Κώστας λέει πώς γίνεται ο Ράσβαν να ήταν τερματοφύλακας με 1,83 ύψος. Άρα μήπως λέει δεν μετράει τόσο το ύψος για τη θέση. Ναι. Υπάρχουν ομάδες που θέλουν υψηλούς τερματοφύλακες, υπάρχουν ομάδες που θέλουν κοντούς αρκτικούς, υπάρχουν ομάδες που δεν τους νοιάζει το ύψος και θέλουν απλά καλούς τερματοφύλακες με τα πόδια. Απόψεις δίστανται σε αυτό. Εδώ ο φίλος ο Γκαρίτσης έχει ωραίες ερωτήσεις. Λέει πόση αυτοπεποίθηση είχε όταν βγήκε μέχρι το κέντρο μέσα στο Άμστερνταμ για να απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά ψαράκι. Τα αρχίδια μου κακομπήσανε πάτωμα, ξέρω εγώ. Και επίσης ο ίδιος λέει με το χέρι στην καρδιά δυσκολότερη έδρα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω. Δεν έχω νιώσει πίεση. Στην Ελλάδα. Γενικά δυσκολότερη έδρα που έχεις παίξει. Δυσκολότερη έδρα το βελοντρόμο. Βελοντρόμο. Ναι. Ως Αθηναίος λέει φίλος ο Άζ, ποια ομάδα υποστήριζε όταν ήταν παιδί? Κοίτα, στην εκάστοτε ομάδα που πήγαινε υποστήριζα και την ομάδα που αγωνίζομαι. Άρα καθαρά επαγγελματίας, νομίζω από μικρός. Εκτός από την εθνική που αγαπώ εθνική από το 2004 που πανηγύρισα σαν τρελός. Φίλος ο Στέφανος λέει πώς είναι το ντέρμπι με τον Άρη, που εννοεί ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι διαφορετικά, ας πούμε, και το σκηνικά όλα αυτά που γίνονται σαν ντέρμπι. Ωραία. Μ' άρεσε. Το πέρασα όμορφα. Ειδικά όταν είχαμε κόσμο. Τα ντέρμπι με κόσμο. Γιατί νομίζω ότι με την καραντίνα παίξαμε δύο μάτς, πόσα παίξαμε, και ήταν διάφορα τελείως. Φιλικά προετοιμασίας. Πες μας λίγο τι παίζει με αυτήν την ατάκα που έχεις πει Αγριοκάτσικο. Ήταν για την κόρη του Ναι. του Αντρέα, ναι. Πώς είχε. Μου έρχονται κατά καιρούς. Ατάκες. Και υπάρχει κάποια αστεία ιστορία από τα χριστουγεννιάτικα σκετσάκια, κάτι που σου έχει μείνει που θυμάσαι, ρωτάει εδώ ο φίλος Σωκράτης. Τα πολλά, ρε παιδιά. Ειδικά μέσα στα ποδητήρια με το Ράσβαν τον είχα τρελάνει. Ναι. Σταμάταγε κάθε δύο λεπτά το βίντεο. Λέγε δεν βγάζουμε σήμερα κάποιο κλιπ, ναι, τίποτα. Ο Κίλι Μπίλι ρωτάει πώς κατάφερε να ρίξει την ειρήνη. Μυστικά δεν τα λέμε. Τα μυστικά μας. Σωστό. Ο Πέτρος ο Καραγκούρης. Δύο μέτρα. Ο Πέτρος ο Καραγκούρης λέει διακοπές με κολυτάρια ή με οικογένεια. Τι προτιμάς? Με κολυτάρια. Με κολυτάρια. Mm. Με ποιους θα πήγαινες διακοπές δηλαδή από τους συμπαίκτες σου? Με σιωπή. Δεν θα σας δεχόνται κανένα ξενοδοχείο, ναι. Με πέλκα. Σίγουρα θα ήθελα πολύ. Με μπάλο. Βασικά τι θα ήθελα. Με την εθνική να πάνε διακοπές όλα τα παιδιά μαζί. Όλοι μαζί. Ναι. Να δούνε τι σημαίνει διακοπές. Ναι. Όχι μόνο στο ξενοδοχείο. Κορυφαία απόκριση λέει αυτή στο Stamford Bridge με τα δάχτυλα είναι ένα σιούτ του Λόφτους Τσικ. Το θυμάμαι τη φάση. Είναι όντως. Καλή. Ναι. Χάσαμε. Ναι, okay. Τι να τα καλά, εντάξει, με τη Chelsea έπαιζες. Okay. Κάτσε, εσύ παίζαμε με 10 παίχτες. Με 11 εναντίον 11 νομίζω ότι θα είχαν πρόβλημα. Εντάξει, είναι normal αποτέλεσμα όμως. Θα είχαμε κάτι φορά, έτσι. Ναι. Αλλά τι να πω, με ευνοεί το μάτσο αυτό. Δηλαδή τον τερματοφύλακα. Τον ευνοεί όταν υπάρχουν πολλές φάσεις. Ο φίλος ο Ασπρίδης λέει πως ένιωσε όταν του έκανε πανέγκα ο Λεραμπή. Σε εκνευρίζει να τρως έτσι πανέγκα? Όχι. Όχι. Τρεις γωνίες έχουμε. Επίλεξε. Ποια θες. Ένας φίλος ρωτάει ο Ανέστης γιατί τον έχεις κάνει blog στο Insta, λέει, επειδή σε έκραξε για τα κοτσιδάκια με τον Άγιαξ. Ναι. Δεν θα μου πει τι θα κάνω, δεν κατάλαβα. Ξέρεις τι, δεν με έκραξε πως έπαιξα. Έκραξε την εμφάνισή μου. Γιατί δηλαδή, όντως θυμάσαι τώρα έναν αυτό συγκεκριμένο που το θυμάσαι αυτό όντως. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν είναι νέο. Blog, γεια σας. Θα τον μπλοκάρεις και εσύ τώρα. Μπλοκάρε τον, να σε παρακαλώ.
Λοιπόν, μπλοκάρε τον από τους πεταράδες. Σε παρακαλώ, δεν θα βγει τίποτα μες στο έξω. Περίμενε να μπω και λίγο Facebook να κάνω κάτι και τελειώσουμε. Αυτό που κάνεις αγάπη σου, να ξέρεις. Το κάνει τώρα. Φωνάξτε την κάθε εβδομάδα να είμαι μαζί σας. Ξέρεις τι έχουμε πει με το Σιώπη, ότι όταν σταματήσει θα μπει στο κρου. Ναι, ναι. Αλήθεια, το έχουμε πει αυτό. Ταξίδια μαζί. Ταξίδια να πηγαίνουμε να κάνουμε σχολιασμό των αγώνων, ναι. Και μου λέτε εσείς τώρα να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Έλατε. Λοιπόν, μια ερώτηση στον αδερφό μου τον Βασίλη. Χαιρετίσματα από το Σιώπη. Χαιρετίσματα. Ωραία. Ρωτάει αν το κόνσεπτ ήταν το κουσετάκι αυτό το τρελό με το Σούπερμαν. Αν ήταν δικιά σου ιδέα κάποιου άλλου ή του ΠΑΟΚ. Και αν ήταν η ιδέα για το κόνσεπτ. Πώς προέκυψε. Α. Είδες. Ναι. Όντως. Αυτό δεν το ρωτήσαμε ποτέ. Μπράβο. Παίζουμε το λεβαδιακό. Έχω ένα κολάν που είναι με το σήμα του Σούπερμαν. Τυχαίο. Είναι μπλε. Και το βράδυ, το προηγούμενο βράδυ, λέω, μωρέ, το βάλω. Λες να κάνω κάτι. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα τι θα κάνω. Όλοι είχαν σκεφτεί, χορογραφίες, αυτό, εκείνο, πώς θα πούνε, δεν θα κάνω. Εγώ τίποτα. Και 10 λεπτά πριν βγω, πώς είναι με τα μαλλιά, λέω, το βρήκα τι θα κάνω. Θα βγω με το Σούπερμαν, αυτό, έξω στη... Να το κάνω έτσι, ρε, μου ήρθε εκείνη τη στιγμή. Και παίρνω τηλέφωνο τον Παναγιώτο Αναρωνιάδη, του λέω, πάνω, βάλε το τραγούδι του Σούπερμαν. Λέει, τι? Τον Αρωνιάδη εννοείς, Ναι. Βάλε το τραγούδι αυτό. Μου λέει, δεν γίνεται, τα έχουμε κανονίσει το τραγούδι. Λέω, τι τραγούδι μου έχεις βάλει, για να καταλάβω. Μου είπε ένα τραγούδι. Αυτό το τραγούδι θα βγω εγώ, του λέω, έξω. Είσαι τρελός. Βάλε το τραγούδι του Σούπερμαν. Δεν ξέρω μέχρι να βγω τι θα βάλουν, γιατί μου λέγανε ότι δύσκολο δεν γίνεται. Και βγαίνω έξω. Και γίνονται όλα μαγικά. Λες και έπρεπε να γίνει. Ναι, δεν έχω κανονίσει κάτι. Εκείνη τη στιγμή όλα έτσι. Αν είχα κανονίσει, θα βγάζα και κόκκινη κάπα. Ναι, δεν βγαίνω με κάπα. Ναι. Βγαίνω με την εμφάνισή μου. Ναι. Άρα ουσιαστικά καλύτερη η προετοιμασία είχα μέσα από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Σωστό. Όχι την ΠΑΕΠΑΟΚ, από εμένα. Ουσιαστικά δεν είναι στην μπλούζα, θυμάμαι καλά, και το κάνεις κάπα. Ναι, ναι. Γιατί μου αρέσουν τη στιγμή. Είμαι τη στιγμή. Ότι μου ήρθε εκείνη τη στιγμή θα το κάνω. Βγαίνει έτσι από τις δηλώσεις σου ή τώρα σήμερα, δεν ξέρω. Οτιδήποτε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βγαίνει καθόλου πίκρα από μέσα σου, γιατί θα ήθελες να είσαι πιο πολύ στο μυαλό του ΠΑΟΚ, ας πούμε, γιατί λες ότι σου έγινε πρόταση. Θα ήθελες να γίνει πρόταση έστω. Όχι, τώρα. Ή κάτι όχι, όχι, τώρα έτσι πως πέρασε ο καιρός, τίποτα. Έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα, έτσι θέλω να γίνουν. Καμία πίκρα. Κολλάει η ερώτηση, ήθελες να μείνεις στον ΠΑΟΚ έστω και με μείωση μισθού. Όχι, ούτε με αύξηση. Υπήρξε στιγμή στην καριέρα σου ή τώρα ή κάποια στιγμή τέλος πάντων που να έβαλες τα λεφτά ναι. Πάνω από κάτι άλλο. Τα λεφτά πάνω από κάτι άλλο. Όχι μέχρι στιγμής. Αλλά δεν είναι και κακό όμως να το κάνεις. Είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Ξέρω, αφού δεν είναι πολύ κακό. Είχε σκεφτεί ποτέ να παίξει μπάσκετ με λόγω ύψους. Δεν είχε παίξει ποτέ, δεν είχε πάει ποτέ σε ομάδα. Όχι. Το μπάσκετ το έχω μόνο για μένα, ναι. Για να κάνω καρφώματα. Α, ναι. Ναι, τώρα το έχω σαν προπόνηση. Κάρφω με το δεξί, κάρφω με το αριστερό. Σε τι βοηθάει αυτό? Στόλμα. Ναι. Τα βήματα, τρία βήματα κάνουν και οι τερματοφύλακες. Σωστά, ναι. Σε μια έξοδο π.χ. Ναι. Α, και κάτι τελευταίο. Ισχύει αυτό με το που λέει ο Μπάρκας, ότι πηδάς από καναπέ σε καναπέ και τέτοια, σαν ακρίδα. Αν έτσι μας έλεγε ο Μπάρκας. Τι. Στη συνέντευξη μας έδωσε ότι πηδάς από καναπέ σε καναπέ. Σαν ακρίδα. Πηγαίνεις μπαμ, εκεί που κάθεσαι δεν μπορεί να περάσει μπροστά σου λεπτάμενος. Με έχουν κάνει ρεζίλ όλοι. Έχουμε γίνει ρεζίλ παντού. Κάπου έχεις βάλει το χεράκι σου μάλλον. Κάπου βοηθάς και εσύ. Κάτι κάνω, ναι. Πω. Εντάξει, Βασίλη, τα παραλές. Λοιπόν, τίποτα, παιδιά. Ένιωσα, λες και ήρθα στην παιδική χαρά. Τέτοια αλφαδιά δεν την έχω συναντήσει πουθενά. Μαγικό κλίμα, πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα και δεν θα το ξανακάνω. Ευχαριστώ. Δεν θα ξαναδώ συνέντευξη, έκλειση. Καλύτερη συνέντευξη που δώσει στη ζωή. Δεν έχω δώσει και πολλές, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, εδώ πέρα έχει και το γρασίδι κάτω. Σε ενέπνευση. Με ενέπνευση, ναι. Θα έχει γρασίδι και στο rooftop όμως. Α, ναι, ναι, το part 2 στο πι. Μακριά, παιδιά. Μην ακουμπήσει κανείς το λαπτόπ. Να μην τη δούνε δηλαδή τη συνέντευξη. Μόνο από κινητό, μου πάει. Subscribe, οπωσδήποτε πρέπει να πεις. Subscribe, ένα subscribe. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τι, αυτό ήτανε.
Αυτό ήταν. Τι πόσο είμαι, 7 ώρες είμαστε. Θες κι άλλο. Πλέον ξέρεις ο κόσμος έχει βαρεθεί. Δηλαδή δεν θέλει να δουλεύει ο κόσμος. Τι είναι αυτό εδώ. Εδώ ρε. Νεροκάματο, ε!